Να πω κάτι για εξώδημα συμβιβασμό με την Ελλάδα, κύριε Δήμαρχε. Όπως καταγράφει. Και προσέβαλε τον άνθρωπο. Έχει ένα ωραίο θέμα. Δήμαρχε, έχουμε το 10ο θέμα. Τη απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως πρωτευού ΑΕ. Έχετε το λόγο. Υπάρχει μια οφειλή για το Βανιόνιο 79.336 ευρώ. Ήταν πολλά χρόνια οφειλή με τη ΣΕΙΔΑΠ. Ξέρετε ότι ο Πανιόνιος δεν θα το πλήρωνε ποτέ. Θα τα πλήρωνε ο Δήμος. Προκαλέσαμε λοιπόν σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ ένα εξώδικο που μας έστειλε η ΕΙΔΑΠ. Το καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ενέκρινε το ποσό και αυτό θα το πληρώσει απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, 79.000 γλιτώσαμε από το Δήμο. Γιατί ο Πανιόνιος δεν υπήρχε ποτέ, δεν υπήρχε περίπτωση να τα πληρώσει. 79.000. Λοιπόν, προκαλέσαμε ένα εξώδικο από την συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ. Έστειλε ένα εξώδικο, το στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και καλύφθηκε το ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι, όχι. Υπάρχει ερώτηση. Γιατί μιλάμε για εξώδικο συμβιβασμό όταν πληρώνουμε το σύνολο? Αυτό έπρεπε να γίνει για να μπορέσει να το καλύψει το ποσό του Υπουργείου Εσωτερικών. Όχι, αυτό, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά γιατί λέμε εξώδικο συμβιβασμό? Είναι συμβιβασμός όταν πληρώνεται όλο το ποσό? Είναι το σύνολο, εξόφληση είναι. Έχουμε γλιτώσει καθόλου χρήματα? Ή πληρώθηκε το σύνολο της οφειλής? Έχουμε γλιτώσει 79.000. 79.000 δεν γλιτώσαμε. 79.000 γλιτώσαμε. Εμείς θα τα πληρώναμε. Εξώδικο συμβιβασμός δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό λέω. Ο Δήμος δηλαδή τώρα, εμείς καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση ότι συμφωνούμε που θα πληρώσει το Υπουργείο το ποσό, αυτό λέμε. Καταρχήν έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Εντάξει. Εμάς ένα εξώδικο. Δεν διαφωνώ. Κύριε Δήμαρχε, δεν διαφωνώ. Για να μπορέσει να μας έστειλε για το ποσό. Ένα εξώδικο για το ποσό που χρωστάμε σαν Δήμο. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα εξώδικο συμβασμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι η νομική υπηρεσία, αυτό είναι. Υπάρχει αντίρρηση, συνάδελφοι. Ομόφωνα το υπαριθμόν 12.